Όλε τι τελευταίε εξελίξει θα μα μεταφέρουν οι απεσταλμένοι του Όπεν στα πολεμικά μέτωπα. Έχουμε συνδεθεί με την Αδαμαντία Λιόλιου στο Ισραήλ και τον Αντώνη Τσολναρά στη Βηρητό. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Αδαμαντία, ξεκινάμε από εσένα. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο χτύπημα απάντηση που θα δώσει το Ισραήλ στο Ιράν. Για το θέμα υπήρξε και συνεδρίαση του, Υπουργικού, του Ισραηλινού Υπουργικού Συμβουλίου. Τετράωρη συνεδρίαση, μάλιστα, Ματίνα. Για να πούμε όμω δύο κουβέντε για το πεδίο, για την περιοχή όπου και βρισκόμαστε. Εμεί είμαστε ακριβώ στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο. Πίσω με τη βοήθεια του Δημήτρη Αλεξάκη, βλέπετε την περιοχή που έχει βλάστηση: είναι το Ισραήλ. Πιο πίσω το άγωνο μέρος, η άγωνη γη είναι Λίβανος. Εκεί μπορούμε και διακρίνουμε ακόμη και ε, τα φυλάκια που έχουν ακόμη και οι Χεσμολά, τα μέλη της Χεσμολά προς το σημείο. Μάλιστα να ενημερώσουμε ότι και σήμερα είχαμε εκτοξεύσεις ρουκετών της Χεσμολά προς το Βόλιο Ισραήλ, τουλάχιστον 40. Και είχαμε και ένα νεκρό 27χρονο Ταϊλανδό, εργάτη στην περιοχή όπου και βρισκόμαστε, στο Κιμπούτσο Γυρών. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το στρατό του Ισραήλ από την έκρηξη πυρομαχικών, ενώ την ίδια ώρα και ένα άνθρωπο επίση τραυματίστηκε στην ίδια περιοχή. Ε, τώρα, τα νεότερα που έχουμε από την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου χθε είναι ότι ήταν φυσικά διευρυμένοι, συμμετείχαν όλοι οι υπουργοί στην πολύ ωραία αυτή συνεδρίαση, ωστόσο δεν κατέληξαν, όπω λένε οι πληροφορίε μα, σε κάποιο συγκεκριμένο ε, στόχο στόχο ή σε κάποιο συγκεκριμένο χρόνο για την απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν, όπω επίση και για την εξουσιοδότηση που αναμένεται να δώσει το Υπουργικό Συμβούλιο στον Πρωθυπουργό τον Μπέτζαμιν Νετανιάχου και στον Υπουργό Άμυνα τον Γιώργο Αυγάλαντε. Δεχομένω λέγεται ότι να μην γίνει η επόμενη συνεδρίαση, αλλά μια τέτοια εξουσιοδότηση να δοθεί τηλεφωνικά. Ε, δεν έλειψαν οι αψημαχίε και για διάφορα θέματα εσωτερικά του Ισραήλ, ακόμη και για του στρατιώτε, για τη μετακίνησή του στο πεδίο τη μάχη και για τι εφεδρείε. Ενώ ω προ στην επίθεση απάντηση. Μαθαίνουμε ότι τουλάχιστον φαίνεται πω γεφυρώνεται το χάσμα μεταξύ του Ισραήλ και των ΗΠΑ τη Αμερική ω προ την επίθεση απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν μετά από την εκτόξευση περίπου 200 βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν προ το Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου. Μάλιστα, φέρεται πω ο Τζο Μπάιντεν προσπαθεί να αποτρέψει το Ισραήλ να χτυπήσει πυρηνικέ εγκαταστάσει ή ακόμη και να χτυπήσει πετρελαϊκέ εγκαταστάσει του Ιράν και δέχεται και πιέσει και από τι χώρε του κόλπου, για να μην γίνει κάτι τέτοιο. Και η γενικότερη ιδέα, μάλιστα, που έχουμε τουλάχιστον και από πηγέ και από το Ισραήλ αλλά και από τι ΗΠΑ, είναι ότι συμφωνούν οι ΗΠΑ να δοθεί η απάντηση για να διασφαλίσει ε, την ε, άμυνά του το Ισραήλ στην επίθεση αυτή που δέχτηκε, ωστόσο να αποφευθεί το ενδεχόμενο ενό περιφερειακού πολέμου. Βάλιστα. Βέβαια, πηγέ εδώ από το Ισραήλ μα λένε ότι μπορεί να υπάρχει ένα ανοιχτό διάβολο επικοινωνία με την Αμερική, ωστόσο τον τον τελευταίο λόγο, Την τελευταία απάντηση θα την δώσει το Ισραήλ για να διασφαλίσει την προστασία των πολιτών του. Και κλείνοντα, μόνο ναι. Ματίνα, να σου πω ότι καθώ σήμερα το απόγευμα ξεκινά θρησκευτική γιορτή εδώ στο Ισραήλ, είναι αυξημένα τα μέτρα ασφαλεία. Είχαμε τουλάχιστον και μία διείσδυση, όπω λέγεται, μελών τη Χεσμολά προ το βόρειο Ισραήλ. Κάτι που αποφεύθηκε, βέβαια, να γίνει τελικά. Υπήρξε μία απόπειρα. Επομένω, όλη η χώρα βρίσκεται σε επιφυλακή με αυστηρά μέτρα. Μάλιστα, Δαματία Λιόλιου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.